Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και σήμερα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία σχολιάζουμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε κρίση, σχόλια, διαφωνία, απορία, ερώτηση την οποία μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που είναι γραμμένη αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση κάποιου ανώνυμου ή ανώνυμης φίλης μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο. Διαβάζω. «Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεύτερη. Ποια είναι η συγκεκριμένη αυτή ημέρα? Ναι, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, είναι ένα ωραίο εδάφιο και μία ωραία ερώτηση, γιατί αναφέρεται σαφώς ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που είναι το μέγα μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Ο Υιός του Θεού λοιπόν του ζώντος απεστάλλει από τον Θεό, ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ και ήλθε για να συναντήσει τον άνθρωπο, να μιλήσει με τον άνθρωπο, σαν άνθρωπος, όμοιος με τον άνθρωπο, στόμα με στόμα, και να του αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να του διδάξει την καινούργια υγιένουσα διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και να ελευθερώσει όλους τους ανθρώπους που θα τον επικαλεστούν, θα τον δεχθούν, θα τον πιστέψουν και εν τέλει θα τον επικαλεστούν, να τους ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου. Ας δούμε όμως την ερώτησή σου, αγαπητέ ή αγαπητοί φίλοι. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι το τρίτο κεφάλαιο και το 24 και 25 εδάφιο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Από το 23 διαβάζω. «Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και στερούμεθα τις δόξεις του Θεού», μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ο αψευδής. «Δικαιούνται δε δωρεάν, δικαιούνται δια της πίστεως, κατά χάριν, χωρίς αντάλλαγμα, δικαιούνται λοιπόν δωρεάν, με τη χάρη του Θεού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού», και εδώ είναι το κρίσιμο εδάφιο, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων μας δια της μακροθυμίας του Θεού». Το σημείο λοιπόν στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι «τον οποίον ο Θεός, τον Ιησού Χριστό, προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως». Απ' αρχής λοιπόν, αφού του δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, τον ουρανό που είναι ο τόπος της κατοίκησής του και της δόξης του, τη γη όπου είναι ο τόπος της κατοίκησης του ωραιότερου πλάσματος που έφτιαξε ο Θεός, του σημαντικότερου, τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος επλάστη από το Θεό κατά την εικόνα και την ομοίωση αυτού από χώμα, καθώς είναι φυσικός άνθρωπος και κατοικεί στη γη και στο φυσικό κόσμο. Όμως υπάρχει και ο πνευματικός κόσμος, ο ουρανός του Θεού, όπου εκεί κατοικείται από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι γεγραμμένο. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Κατοικείται επίσης από αρχαγγέλους, αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, από τα στρατεύματα της δόξης του Θεού που είναι φτιαγμένα για να δοξολογούν το Θεό. Όμως ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, τον έφτιαξε για να γίνει, όπως είπαμε,
αφενός μεν κατ' εικόνα που επλάστη, αλλά και καθομοίωση αυτού, να γίνει όμοιος με το Θεό. Όμοιος με το Θεό κατά πάντα. Ο Απόστολος Ιωάννης μάλιστα λέγει, δεν εξεύρωμεν εκεί τι θέλωμεν είστε, αλλά θέλωμεν είστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, το απάβγασμα της δόξης του Θεού, δηλαδή όμοιοι με το Θεό. Δηλαδή άνθρωποι, όχι χωρικοί καθώς είμαστε τώρα, αλλά πνευματικοί και επουράνοι, καθώς θα γίνουμε μετά την Ανάστασή μας. Ας επανέλθουμε όμως στο εδάφιο που μας ρώτησε, «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε εγέννησα». Η πρόθεση λοιπόν απαρχής του Θεού ήταν να γίνει ο λόγος του Θεού σάρξ καθώς και έγινε. Και μάλιστα να γίνει ο λόγος του Θεού άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος θα αποτελέσει και το αρνίον το εσφαγμένο, δηλαδή όπως διαβάσαμε, μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεώς μας από τις προγενόμενες αμαρτίες μας. Ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ομολογεί, καθώς είναι γραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο και 5 εδάφιο. «Δια τούτο εισερχόμενος κάποια στιγμή ο Ιησούς εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν είναι θέλη σας». Δηλαδή, ενώ ο λόγος του Θεού, ο Θεός είναι απαρχής, ο Υιός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, κάποτε εισήλθε εις τον κόσμο και λέγει στον προφητικό λόγο προφητικά το Πνεύμα το Άγιο. «Δια τούτο εισερχόμενος στον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν είναι θέλη σας, αλλά η τίμα σας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν υβηρεστήθης». Τα αρνιά και οι τράγοι και τα βόδια που θυσίαζαν στην Παλαιά Διαθήκη για την εξάλληψη των αμαρτιών, αλλά μόνο της σαρκός των ανθρώπων. Όμως λέγει και είναι γεγραμμένο ότι σε ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν υφαριστήθης. Τότε εγώ είπων ο λόγος του Θεού, «Ιδού έρχομαι δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου». Άρα λοιπόν η πρόθεση του λόγου ήταν να έλθει επί της γης ως άνθρωπος για να κάνει το θέλημα του Θεού και συνεχίζει. «Ιδού έρχομαι δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου, ώστε αναιρεί το πρώτον δια να συστήσει το δεύτερον, με το οποίον θέλημα είμεθα τώρα αγιασμένη δια της προσφοράς του σώματος, το οποίον ετοίμασε ο Θεός δια των λόγων του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης». Και για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, να πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο, όπου από το πρώτο εδάφιο γράφει ο Απόστολος Παύλος ο Λόγος του Θεού. «Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, το Ευαγγέλιον του Θεού, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το Πνεύμα της Αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, όπως είναι γραμμένο στο εδάφιον του Ιωάννου, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξαν αυτού δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Εγεννήθη λοιπόν κατά σάρκαν εξ σπέρματος Δαβίδ. Όμως συνεχίζει και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει. Εάν πάμε τώρα στην πράξη των Αποστόλων και μάλιστα στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 32, θα δούμε την ερμηνεία που δίνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το εδάφιο που εσύ μας ρώτησες, αγαπητέ φίλε ή αγαπητή φίλη, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Το οποίο είναι γραμμένο βέβαια στους ψαλμούς και μάλιστα στο δεύτερο ψαλμό, και διαβάζω και από το δεύτερο ψαλμό στο 7ο εδάφιο. «Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ», ομιλεί προφητικά ο Ιησούς Χριστός, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα.
«Εγώ, λέγει ο Ιησούς Χριστός, θα αναγγείλω το πρόστραγμα και ο Κύριος ο Πατέρας μου είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Αν πάμε λοιπόν τώρα στο βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, όπου κηρύττει ο Απόστολος Παύλος, και στο 32 εδάφιο διαβάζουμε: «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς τη γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελία, ότι ταύτην την επαγγελία ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν, ως είναι γεγραμμένον και το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Δηλαδή, η ημέρα για την οποία μιλάει προφητικά ο Λόγος του Θεού, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε εγέννησα, είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναστηθείς, έγινε πρωτότοκος των νεκρών, της Αναστάσεως των νεκρών, και εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών, κάθισε στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών πάντοτε, υπέρ ημών όλων εκείνων, δηλαδή όσων εδέχθησαν και επεκαλέστησαν το όνομα του Χριστού και εσώθησαν, ο Κύριος τους έσωσε και έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Η μέρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για την οποία αναφέρεται «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα», είναι η μέρα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, όπου απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει σε όλο το σύμπαν, στο πνευματικό αλλά και στο φυσικό κόσμο. Και οι άγγελοι και πάντες γνώρισαν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Βεβαίως εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ήταν, αλλά όχι αποδεδειγμένος εν δυνάμει. Γι' αυτό και ο διάβολος μετά τις 40 μέρες της νηστείας του Κυρίου, όπου εφέρθη, καθώς είναι γεγραμμένο, και εφέρθη υπό του Πνεύματος του Αγίου εις την έρημον δια να πειραστεί από του διαβόλου, αφού ενίστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες, ύστερα πείνασε και ήλθε προς αυτόν ο πειράζον ο διάβολος και του είπε: «Εάν είσαι Υιός του Θεού», άρα λοιπόν γνώριζε ότι εγεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Παρίας της Παρθένου, γιατί γνωρίζει το παρελθόν και το παρόν ο διάβολος, το μέλλον όμως δεν μπορεί να το προφητεύσει και δεν το γνωρίζει, γιατί είναι στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό του είπε, πειράζοντας τον Ιησούν, «Εάν πραγματικά είσαι», και δεν είχε αποδειχθεί Υιός Θεού εν δυνάμει, δεν έχει έρθει η μέρα της Αναστάσεώς του, «εάν πραγματικά είσαι, πες οι άρτοι αυτοί να γίνουν λίθοι». Και συνέχισε πάλι στο δεύτερο πειρασμό: «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, γιατί είναι και γραμμένον κλπ». Άρα αμφισβητεί, γιατί δεν έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνω, εν δυνάμει και δια της Αναστάσεως αυτού ότι είναι ο Υιός του Θεού, γιατί δεν έχει σέλθει ακόμη πραγματικά όμοιος με τον Θεό, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν έχει σέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, στο θρόνο του Θεού, και δεν έχει καθίσει στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και αμφισβητεί και πράγματι υπάρχει δυνατότης να χαθεί σαν Υιός Θεού εάν αμαρτήσει. Γιατί αν αμαρτήσει τότε θα πεθάνει, και ο μισθός της αμαρτίας, αν αμαρτήσει τότε θα πεθάνει σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και ποτέ δεν θα μπορούσε να στηθεί. Βεβαίως δεν τον έστειλε ο Κύριος για να αμαρτήσει, αλλά τον έστειλε για να νικήσει με τον αγιασμό του και την αναμαρτησία του το διάβολο, και να σκοτωθεί από το διάβολο αδίκως, γιατί δεν είχε εξουσία να σκοτώσει αναμάρτητο ο διάβολος άνθρωπο, όπως είπαμε, καθώς είναι γεγραμμένο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και δια της Αναστάσεως εκπληρώθηκε ο προφητικός λόγος: «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα». Όμως το ίδιο συμβαίνει και με εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμάς δηλαδή όσοι εδέχθημεν τον Ιησού Χριστόν, οι οποίοι αναγεννήθημεν, είμεθα τέκνα Θεού, από το Λόγο του Θεού, από σπέρμα όχι φθαρτό αλλά άφθαρτο, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος μας βεβαιώνει ότι αναγεννηθήκαμε, και θέλω να το διαβάσω από μέσα: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις ο οποίος Πατέρας του Κυρίου ημών και Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Μας αναγέννησε λοιπόν σε μια ελπίδα ζώσα. Είμαστε τέκνα Θεού. Τώρα έχουμε λάβει τον αραβόνα
της πίστεώς μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, ότι μας είναι η υπόσχεση του Θεού ότι κάποια στιγμή όταν θα φτάσει η ώρα του Θεού και θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, τότε οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, ταυτόχρονα δε εμείς όσοι απομένουμε την ημέρα εκείνη ζώντες, θα μεταμορφωθούμε, θα αρπαγηχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Διαβάζω λοιπόν για αυτή την Ανάσταση τη δική μας και πώς την περιγράφει ο Λόγος του Θεού από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, 8ο κεφάλαιο και 19 εδάφιο, ή τα 19. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Όπως ο Θεός ήταν Υιός Θεού, αλλά κατά σάρκα γεννηθείς σπέρματος ζαδί, αλλά απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως, έτσι και η μεγάλη προσδοκία της φύσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Είμαστε παιδιά Θεού, αλλά πρέπει να αποδειχθούμε και οι Θεού, παιδιά Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεώς μας, όπως το λέγει παρακάτω, 20 εδάφιο. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια την υποτάξαντα αυτήν. Η κτήσεις λοιπόν υπετάχθη στο διάβολο και το σατανά, γι' αυτό χάλασε, γι' αυτό αυτή τη στιγμή η γη βλαστάνει αγκάθια και τριβόλους, και για να βλαστήσει ήμερα φυτά και δέντρα πρέπει ο άνθρωπος να την καλλιεργήσει. Γι' αυτό υπάρχουν ασθένειες, μικρόβια και όλα τα κακά, γιατί υπετάχθη η φύση στη μητεότητα, όχι γιατί το θέλησε, αλλά γιατί την υπέταξε ο διάβολος λόγω της αμαρτίας την οποία υπησήλθε ο Αδάμ και η Εύα, τον οποίον έθεσε ο Θεός να φυλάτει και να εργάζεται. Επειδή όμως αμάρτησε, τον εξόρισε από τον Παράδεισο, έπαψε να εργάζεται τον Παράδεισο και να φυλάτει τον Παράδεισο Αδάμ και Εύα, και έτσι η κτήσεις όλη υπετάχθη ακουσίως δια τον υποτάξαντα αυτήν τον διάβολο. Όμως επελπίδη ότι και αυτή η κτήσεις θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που επίκειται με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και διαβάζω συνέχεια 22. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και στην αγωνία έως τώρα, και όχι μόνο αυτή συστενάζει και στην αγωνία, αλλά και εμείς οι οποίοι έχουμε την απαρχήν του Πνεύματος και εμείς συστενάζουμε και συναγωνιούμε περιμένοντες την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. Συστενάζουμε λοιπόν περιμένοντες την υιοθεσία μας, περιμένοντες να φανερωθούμε εν δυνάμει ότι είμαστε Υιοί του Θεού. Και θα φανερωθούμε εν δυνάμει ότι είμαστε Υιοί του Θεού δια της Αναστάσεως ημών, δια της αρπαγής της Εκκλησίας, εάν υπομείνουμε έως τέλους και μείνουμε σταθεροί, αμετακίνητοι στην πίστη του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στον αγιασμό και στην καθαρότητα, μακριά από την αμαρτία και τον κόσμο αυτό. Άρα συμπερασματικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι σημαίνει «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα»? Είναι στην πραγματικότητα η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, όπου ενώ εγεννήθη κατά σάρκα από το σπέρμα του Δαβίδ, όμως απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει την ημέρα της Αναστάσεως του. Καθώς και εμείς το ίδιο γεννηθήκαμε από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αναγεννηθήκαμε, ξαναγεννηθήκαμε, γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα, ξαναγεννηθήκαμε λοιπόν, αλλά εις ελπίδα ζώσα, και προσμένουμε την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή τη στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα και το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία και θα εκπληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη δεύτερη ερώτηση, την επόμενη ερώτηση που πάλι κάνει ο Γιώργος από την Αττική, και η ερώτηση αυτή είναι Ματθαίος 16 κεφάλαιο
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 16ο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Για να το διαβάσουμε. Όχι, πρέπει να το διαβάσουμε από το... Από την αρχή πρέπει να το διαβάσουμε. Πάντως το εδάφιο 18 στο οποίο αναφέρεσαι, αγαπητέ αδερφέ, είναι «Και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και η ερώτησή σου είναι, η εκκλησία λοιπόν είναι χτισμένη πάνω στην πέτρα που λέγεται Πέτρος και είναι ο Απόστολος Πέτρος? Να το διαβάσουμε από την αρχή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και να προσπαθήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δώσουμε, να το σχολιάσουμε. Διαβάζω από το 13 εδάφιο. «Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτούς λέγον, τι να με λέγους οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπον άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων ο Πέτρος, είπε, εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δε σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου είναι της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άδου δε θέλω ισχύσει κατά αυτής και θέλω σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ότι αν δέσει επί της γης θελείστε δεδεμένον εν της ουρανής και ότι αν λύσει επί της γης θελείστε λελειμμένον εν της ουρανής». Ναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μια σημαντική ερώτηση που έκανε ο Κύριος προς τους μαθητάς, ίσως από τις πιο σημαντικές. Τι νομίζετε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, εγώ ο άνθρωπος? Και από τους 12 μαθητές ένας απάντησε. Αλλά απάντησε κατά αποκάλυψη Θεού. Γιατί η απάντησή του ήταν σωστή και δεν μπορούσε να την απαντήσει άνθρωπος αν ο Θεός δεν του την αποκάλυπτε. Απάντησε λοιπόν, «Σεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αμέσως ο Κύριος είπε, «Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν το κατάλαβες από μόνος, ούτε κανένας το εξήγησε. Αυτό είναι αποκάλυψης από το Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει στην καρδιά, στην ψυχή του ανθρώπου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι αυτό που είπαμε προηγούμενα, «Υιός μου είσαι σήμερον, εγώ σε γέννησα». Δηλαδή ότι ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ. Και βλέπετε ότι οι χριστιανοί όλοι το πιστεύουμε. Αν και είναι απίστευτο και παράλογο. Δεν στηρίζεται δηλαδή στη λογική του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δεχθεί. Ότι ο άνθρωπος Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Αλλά είναι βεβαιότης μέσα μας. Και αυτό είναι η αποκάλυψη, είναι το μεγάλο θαύμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου με την αναγέννηση. Όταν ο Θεός δηλαδή αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου και από σκληρή και αμετανόητη την κάνει απαλή και τρυφερή, μετανοημένη, και γι' αυτό είναι εύκολη πια η αποκάλυψη του Θεού. Όμως το ερώτημά σου είναι, η Εκκλησία λοιπόν είναι χτισμένη πάνω στον Πέτρο? Η απάντηση είναι όχι, όχι. Και θα δούμε γιατί. Αν πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος λέγει στο 3ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, «Εγώ κατά τη χάριν του Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως σας βλέπει πως επικοδομεί, διότι θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός». Ένα είναι το θεμέλιο. Είναι ο λίθος που είναι προσκόμματος για τους απίστους, αλλά και κεφαλή γωνίας για τους πιστούς. Πάνω σε αυτό οικοδομεί ο Χριστός την Εκκλησία Του. Πάνω στο Χριστό λοιπόν είναι οικοδομημένη η Εκκλησία Του, πάνω στον Ιησού Χριστόν. Τότε γιατί λέει, «Εγώ, εσύ είσαι Πέτρος και επί της αυτής πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου»? Δεν είναι αυτό το οποίο δεν αναφέρεται στον Πέτρο, αλλά στην ομολογία του Πέτρου. Δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού οικοδομείται πάνω σε αυτούς οι οποίοι επίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτοί αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Πάνω στα θεμέλια
των προφητών και των Αποστόλων είναι χτισμένη η Εκκλησία με ακρογωνιαίο λίθο όμως τον Ιησού Χριστό. Και κάθε ένας πάνω σε αυτό οικοδομείται. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν οικοδομεί την Εκκλησία Του πάνω σε αυτή την ομολογία, πάνω σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί κανένας, λέγει ο Χριστός, δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν ο Πατέρας μου δεν τον ελκύσει και αν ο Θεός δεν αποκαλύψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι χτισμένη πάνω στον Πέτρο, είναι χτισμένη στο θεμέλιο τον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να τεθεί. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδόμησε ο Χριστός τους Αποστόλους και τους Προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και πάνω σε αυτούς οικοδομούμε θα εμείς, όπως λέγει πάρα πολύ ωραία στο Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Εφεσίους στο κεφάλαιο δεύτερο. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του ιδίου του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία του Χριστού που οικοδομείται πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός, πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών και εν τέλει όλοι μας οικοδομούμεθα ο ένας πάνω στον άλλον. Αξίζει τον κόπο όμως να συνεχίσουμε λίγο σε αυτό που μας ρώτησες, καθώς γράφει «και πή λεάδου δε θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Την Εκκλησία λοιπόν που οικοδομεί ο Χριστός, που οικοδομείται πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός και πάνω στα θεμέλια των Προφητών και των Αποστόλων, ο Θεός έχει δώσει εξουσία ώστε πή λεάδου να μην μπορούν να ισχύσουν κατά αυτής και όλες οι δυνάμεις της κόλασης, ο διάβολος και τα δαιμόνια δεν μπορούν να ισχύσουν της Εκκλησίας του Χριστού που είναι η αληθινή Εκκλησία, η μία αποστολική ευλογημένη Εκκλησία που είναι Αγία, αμόμητος και έχει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή ενέμενων προς καρτερούντες, στη διδαχή των Αποστόλων, στο Λόγο του Θεού δηλαδή, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, στην κοινωνία μεταλλήλων που είναι οι αγάπες που έλεγαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου εκπαιδεύονται οι άνθρωποι στην αγάπη, από τον ίδιο το Θεό και στις προσευχές όπου οικοδομούνται από τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας με τα χαρίσματα. Με το Λόγο του Θεού λοιπόν καταρτίζονται από τις διακονίες, γιατί όπως είπαμε και άλλη φορά την Εκκλησία την καταρτίζει ο Χριστός, το δε τον κόσμο τον καταρτίζει ο διάβολος. Κατερτισμένοι λοιπόν στο να είμαστε άγιοι και αμόμητοι και καθαροί στην παρουσία του Θεού. Όμως λέει και κάτι άλλο, θα δώσω σε σένα τον Πέτρο τα κλειδία της Βασιλείας των Ουρανών. Θα δώσω δηλαδή στην Εκκλησία μου, την οποία οικοδομώ πάνω στο θεμέλιο των ακρογωνιαίων λίθων που είναι ο Ιησούς Χριστός, τα κλειδία της Βασιλείας των Ουρανών. Πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που κλείνει και κανείς δεν ανοίγει και ανοίγει και κανείς δεν κλείνει και μάλιστα στην Εκκλησία προς Φιλαδελφία, της Φιλαδελφίας ο Κύριος λέγει «Ιδού έθεσα έμπροσθέν σου θύρα νεωγμένη και ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείνει και κλείνω και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει». Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού που υπάρχει ανοιχτή η θύρα της Βασιλείας των Ουρανών ώστε να εισέρχονται και να εξέρχονται οι άνθρωποι που δέχονται τον Χριστό και να σώζονται και να ευλογούνται. Και συνεχίζει «Και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Και η εξουσία επίσης που έχει η Εκκλησία είναι μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου να αποκαλύπτει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού, του αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, τι είναι το τίμιον και τι είναι το αχρίον, ώστε οι άνθρωποι, εάν γνωρίζουν πια την αλήθεια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τον καιρό της αγνίας ο Θεός δεν τον λαμβάνει υπόψη του και τον καιρό της γνώσεως, τη γνώση, το κλειδίον της γνώσεως το έχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού που είναι το
η διδαχή των Αποστόλων, το κήρυγμα, το Ευαγγελίο. Όταν λοιπόν σε έναν άνθρωπο του αποκαλύψεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού και γνωρίσει και αποδεχθεί ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, τότε αυτός είναι πια υπεύθυνος, και αν μεν πράξει το θέλημα του Θεού είναι λελειμμένος, εάν δεν πράξει το θέλημα του Θεού είναι δεδεμένος. Ό,τι λοιπόν αν δέσετε είναι δεδεμένο και το δένετε με τον Λόγο του Θεού και με την υπακοή ή ανυπακοή του ανθρώπου. Και ό,τι λύσετε είναι πάλι με τον Λόγο του Θεού, με τον Λόγο της αληθείας, με την υπακοή ή την ανυπακοή των ανθρώπων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι ένα μυστήριο πράγματι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί λέει η Γραφή, αλλά εν το οίκο του Θεού, ως της είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, που προήλθε από το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο και ανελήφθη η δόξα. Εν δόξη. Μία λοιπόν είναι η Εκκλησία του Θεού, αμόμητος, και θέλω να τη διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους, πώς την περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, αφού την καθαρίσει με το λουτρόν του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού, και να την παραστήσει αυτήν στον εαυτό του ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά να είναι Εκκλησία Αγία και Άμωμος. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για την Εκκλησία, που ακόμη στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους την περιγράφει με ένα θαυμαστό τρόπο. Όρος Σιών, πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιο Ιερουσαλήμ, εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων, ή την εσέλαβον την τελειότητα. Και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν, και εις αίμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Μια εκκλησία που είναι ένα θαύμα, ο Θεός είχε μέσα στο μυαλό του η πρόθεσή του, προέθετο απ' αρχής, μια εκκλησία η οποία θα είναι χτισμένη από τον ίδιο το Θεό, γι' αυτό είναι εκκλησία του Θεού, οίκος του Θεού του Ζώντος, από τον ίδιο το Θεό, πάνω στο θεμέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και πάνω στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων. Και στην εκκλησία τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός, καθώς είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και με τη σημερινή εκπομπή, με τις δικές σας ερωτήσεις. Περιμένουμε και στη συνέχεια και άλλες παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, κρίσεις, διαφωνίες, με το δικό σας το email, στη διεύθυνση που αναγράφεται στις οθόνες σας, και μέσα με πολύ αγάπη και πολύ χαρά, πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, θα σχολιάζουμε. Μέχρι την άλλη Τρίτη λοιπόν, σας ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί σας και να σας ευλογεί κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.